Καλημέρα από τη Λαμία. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας, κύριε Τεμπλαλίκη. Καλημέρα στους... Θα δούμε στη συνέχεια το... και το πτυχοποιημένο. Λοιπόν, ναι, είμαστε και σε σύνδεση Skype με τον κύριο Αλαβάνο. Έτσι, εμείς οπτικοποιούμε εδώ στον Star FM τις συνεντεύξεις μας, γιατί είμαστε και τηλεόραση, κύριε Αλαβάνο, και έχουμε και έντονη παρουσία και στα social media. Οπότε θα σας στείλουμε και το υλικό αμέσως μετά. Ευχαριστώ λοιπόν για τη διπλή προσπάθεια που κάνετε για να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Ερώτηση πρώτη, λοιπόν. Συνδέομαι από το Στρασβούργο. Ναι. Είμαστε σε ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Βουλής, από ό,τι θέλουμε. Ναι. Ερώτηση πρώτη, λοιπόν. Πώς θα αξιοποιήσετε το δώρο που σας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιος είναι ο δικός σας στόχος τώρα, να είστε αξιωματική αντιπολίτευση, το ΚΚΕ? Κύριε Τσιλαλή, νομίζω πρέπει και ο ελληνικός λαός να καταλάβει. Δεν δεχόμαστε δώρα από κανένα κόμμα το οποίο άσκησε τη διακυβέρνηση. Η χώρα και τα... γιατί όλα τα κόμματα που άσκησαν τη διακυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σήμερα και παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΑΝΕΛ και ακόμη παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, σε όλα τα σχήματα είτε αυτοτελώς είτε σε κυβερνητικά σχήματα συνεργασιών κτλ. Καταπαράστασαν και τάκησαν το λαϊκό εισόδημα πάνω σε σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, μνημόνια αλλά και στη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή. Αρκεί μόνο να πούμε ότι την παρούσα φάση, τον Οκτώβριο του 2023, τα ματωμένα πλεονάσματα έχουν ξεπεράσει τα 5,8 δισεκατομμύρια με βάση την εκτίμηση που κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή είναι τόσο τεράστια η φοροεπιδρομή, η φορολεγγλασία, το τσάκισμα του εισοδήματος των εργαζομένων και των βιοπαλλαστών αυτοαπασχολούμενων, όπου νομίζουμε ότι ένας κόσμος έχει βγάλει συμπέρασμα. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την φάση επιβεβαιώνουν κάτι το οποίο το καπακαπάτησουν είχε σημειώσει, αν θέλετε, και μετά τις διπλές βουλευτικές εκλογές. Ότι παγιώνεται, ότι υπάρχει, δεν παγιώνεται, υπάρχει ένα εξαιρετικά αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Μήμα του οποίου είναι και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε αυτή η κυβέρνηση. Και τα εκτελεστικά φαινόμενα που οδηγούν το ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία που έχει πάρει. Αλλά μέσα σε αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό, εδώ νομίζω πρέπει να σημειώσουμε ότι αν κάποιος ήταν ο καλύτερος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη τετραετία, αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ψήφισαν τη μερίδα του λέοντος των αντιλαϊκών, στρατηγικού χαρακτήρα νομοθετημάτων της. Και αυτό οδήγησε και έναν κόσμο, αν θέλετε, να μην βλέπει και τις διαφορές μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτό τον αρνητικό συσχετισμό που έχει εξελιχθεί, υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτηση της κυριαρχικής πολιτικής. Αυτό το ρεύμα είναι ένα ρεύμα το οποίο δυναμώνει, το οποίο συναντιέται στους δρόμους, στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στις μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις με το ΚΚΕ, το οποίο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Θέλω να πω ότι ανέδειξε τα προβλήματα των εργαζομένων, του λαού, ότι πάλεψε μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα για να αντιστρέψει την αρνητική κατάσταση. Για να παρθούν μέτρα ανακούφιση του λαϊκού εισοδήματος ενάντια στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στους απαράδεκτους ειδικούς φόρους που μας φόρτωσαν η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Ότι η στάση του αυτή, η σταθερή του ΚΚΕ, σε όλα αυτά τα μέτωπα, αναγνωρίστηκε από ένα τμήμα των εργαζομένων του λαού. Με αυτή την έννοια ενισχύθηκαν και τα ποσοστά του κόμματος και σήμερα φαίνεται ότι ενισχύονται περαιτέρω. Θα συμφωνήσετε όμως ότι αυτό δεν το βλέπαμε ούτε την εποχή των μνημονίων και απορούσαμε τότε και λέγαμε πώς είναι δυνατόν ο κόσμος με τέτοια λιτότητα να μην στρέφεται προς το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι. Οπότε το να στρέφεται τώρα σε εσάς η συγκυρία, τι διαφορετικό έχει, πιστεύετε? Κοιτάξτε, όχι συγκυρία, είναι ότι καταρχάς πλέον έχουν δοκιμαστεί όλες οι κυβερνητικές λύσεις και όλα τα λεγόμενα μείγματα της διαχείρισης. Δηλαδή, την περίοδο του 2012-2015, αν θέλετε, η οποία κατέληξε με την άσκηση της διακυβέρνησης, με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογή της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ με το Εθνικό Κόμμα των Αμέρων, υπήρχαν προσδοκίες. Βεβαίως για μας τα πράγματα ήταν καθαρά. Γιατί πουθενά δεν επιβεβαιώθηκε σε ολόκληρη την ιστορία του 20ου αιώνα και του 21ου ότι μπορεί μια αστική διακυβέρνηση να λύσει τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα. Και αυτό πλέον που εμείς το λέγαμε το 2012, 2013, 2014, 2015 έως και
αν θέλετε, την υπογραφή από, από το ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου, του τρίτου μνημονίου. Θυμίζω ότι μέχρι τότε ο κόσμος πίστευε ότι θα έρθει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με ένα νόμο και ένα άρθρο θα διαγράψει τα μνημόνια, το χρέος της χώρας και θα δείσουμε καλύτερα κτλ. Μέχρι τότε υπήρχαν σοβαρές προσδοκίες. Ο κόσμος ο οποίος έλεγε και ένα πράγμα να κάνει αυτή η λεγόμενη αριστερή διακυβέρνηση, τότε θα είναι, έστω, τι μας λέγαν τότε, έστω τον ένθια, έστω τον ένθια να διαγράψει και θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Όμως, όπως δείχνει η εμπειρία, πολύ γρήγορα διαψεύστηκαν οι προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί. Θα μπορούσε όμως αυτή η απογοήτευση να είναι απογοήτευση προς όλη την αριστερά της χώρας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πλήγμα ακόμα και για την αριστερά της Ευρώπης, όχι μόνο για την αριστερά της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και για την... αν δείτε και την κατάσταση ολόκληρο τον κόσμο, γιατί εχθές δεν είχαμε, προχθές δεν είχαμε τις εκλογές στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή. Εκλέγει πρόεδρος ένας αντιδραστικός εθνικιστής, ακροδεξιός κατά τα γνωστά, είτε άλλων που έχουμε δει παγκοσμίως. Όλα αυτά τα παραδείγματα επιβεβαιώνουν ένα πράγμα, το οποίο το επιβεβαιώνουν να θέλει και εξελίξει και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπως για παράδειγμα η εκλογή στη Γαλλία. Ότι η λογική του μικρότερου κακού οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο μεγαλύτερο κακό. Και ότι όταν η σοσιαλδημοκρατία όλων των αποχρώσεων, παλιά, νέα, δίθεν αριστερή κτλ., όταν και αυτή με τη σειρά της διαψεύσει τις ελπίδες και τις προσδοκίες της εργατικής τάξης και του λαού, τότε ανοίγεται ο δρόμος για να ανέρθουν στη διακυβέρνηση ακόμη και τέτοιου είδους δυνάμεις. Με αυτή την έννοια, ποια είναι η διαφορά του ΚΚΕ από τα υπόλοιπα λεγόμενα, όπως είπατε και εσείς, αριστερά κτλ. Το ΚΚΕ καθαιρεί πηξίδα. Η πηξίδα του ΚΚΕ είναι τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Είναι να βελτιώνεται συνέχεια το λαϊκό εισόδημα. Είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με τη στρατηγική της, την οποία υλοποιήσαν όλες τις κυβερνήσεις, αν δείτε μάλιστα το ποσοστό ταύτισης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν είναι το 50% που είδαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλάμε για 100% ταύτιση στα στρατηγικά ζητήματα. Η υλοποίηση, για παράδειγμα, της εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης, της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, όλα αυτά δηλαδή που τσακίζουν καθημερινά τις λαϊκές οικογένειες. Στρατηγική πηξίδα για μας είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ και τους συμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις. Πράγματα τα οποία υλοποίησαν όλα τα υπόλοιπα στα κόμματα στην Ελλάδα. Και τώρα με την ευκαιρία ενός ζητήματος που είναι ψηλά στην επικαιρότητα, που είναι βέβαια η σφαγή του Ισραηλινού, των Ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό στην Ελλάδα και του Δυτικείου, το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ταχθεί αταλάντευτα και σταθερά με την πάλη του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στην κατοχή. Όλοι οι υπόλοιποι με τον ένα με τον άλλο τρόπο και με την ψήφο του στο Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζουν το απαράδεκτο δικαίωμα αυτοάμυνα στον κατακτητή. Τάσσονται με τον κατακτητή και όχι με τον λαό που αγωνίζει μέσα στην κατοχή. Και βεβαίως, ο ελληνικός λαός, το ΚΚΕ το έβλεπε συνέχεια από τα στελέχη του, τα μέλη του. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί στην οργάνωση των μεγάλων εργατικών αγώνων. Ήταν στην οργάνωση των μεγάλων αγώνων που εδώ είναι οι βιοπαλαιστές αυταπασχολούμενοι. Ήταν στα μπλόκα της αγροτιάς. Ήταν επικεφαλής ομάδων σε όλη την Ελλάδα που κινητοποιήθηκαν για να προστρέξουν τους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τα σπίτια τους είτε από τις φωνικές πυρκαγιές είτε από τις δολοφονικές πλημμύρες που ακολούθησαν. Και αυτό δείχνει ότι το ΚΚΕ στην πράξη προσανατολίζει όλες τις δυνάμεις προς όφελος του ελληνικού λαού. Και αυτό θέτει και στην αναγνώριση και στο κύρος και στη σοβαρότητα ενός κόμματος το οποίο έχει τη δυνατότητα και να προβλέπει με βάση τις αναλύσεις που κάνει, αλλά και πολύ περισσότερο να, μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα να παλεύει για να έχει κατακτήσει εργατικές. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες κατακτήσεις σε κλάδους όπου οι κομμουνιστές και άλλοι ριζοσπάστες αγωνιστές έχουν την πλειοψηφία, για παράδειγμα, στα σωματεία και στα συνδικάτα, όπου ακόμα και μέσα σε πολύ αντιδραστικές αντίξωες συνθήκες είχε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις πολύ περισσότερο ακόμα για τον πληθωρισμό, για παράδειγμα στις κατασκευές. Σε άλλους κλάδους. Είχες νίκες που γύρισαν πίσω βασικά νομοθετήματα της κυβέρνησης. Όπως για παράδειγμα ο νόμος περί εργάτες-συνεργάτες
η αλλαγή που ήθελε να περάσει η κυβέρνηση, για παράδειγμα στους οδηγούς των τάξη μεταφορών, σε άλλους κλάδους. Mm-hmm. Και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία ο ελληνικός λαός το ξέρει, ξέρει ότι μπορεί στο ΚΚΕ να ακουμπήσει, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θα τον προδώσει. Ναι, εσείς λέτε ότι είστε η μοναδική σοβαρή αριστερή δύναμη, λοιπόν. Είναι απίστευτη και η δημοφιλία του κυρίου. Δεν είμαστε τέτοιου χαρακτηρισμού. Δεν είμαστε δημοφιλεί, αν θέλετε, τέτοιου χαρακτηρισμού. Εμείς λέμε ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια συγκεκριμένη πηξίδα. Ναι. Αυτή είναι τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού. Αυτά υπηρετούμε, δεν έχουμε δεσμεύσει. Εμάς δεν μας ευχαρίστησε κανένας βιομηχανός και εφοπλιστής, όπως ευχαριστούν τους άλλους προσώπους πολιτικών κομμάτων. Δεν μας ευχαρίστησε ο κ. Βλάτης, ο κ. Βαρδινογιάννης για τις υπηρεσίες που προσφέραμε, για τα νομοσχέδια που περάσαμε, για την παράδοση μεγάλων έργων στους ομίλους. Έτσι, και αυτό, αν θέλετε, είναι μια περαιτέρω σιγουριά που έχει ο λαός όταν έρχεται στο ΚΚΕ, ανεξάρτητα με το αν αποδέχεται. Νομίζω αυτός είναι και ο λόγος της δημοφιλίας του κυρίου Κουτσούμπα, έτσι. Νομίζω ότι για πρώτη φορά αριστερός ηγέτης έχει τέτοια δημοφιλία και είναι τόσο επικοινωνιακός και τα πηγαίνει τόσο καλά. Ναι, το θυμάμαι. Αυτός είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο, γιατί αντικατοπτρίζει γενικότερα, αν θέλετε, το ανεβασμένο κύριο στο ΚΚΕ μέσα στο λαό και με τις τοποθετήσεις που κάνουν τα στελέχη και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, όπως ανοίγει και πιάνει συγκεκριμένα ζητήματα και στο Κοινοβούλιο και άλλο, αλλά συνολικά το ΚΚΕ σε αυτή τη φάση έχει ανεβασμένο κύριο, το οποίο αποτυπώνεται και από τα εκλογικά ποσοστά και στις βουλευτικές εκλογές, πολύ περισσότερο στις περιφερειακές, όπου πανελλαδικά ξεπεράσαμε το 10,5%, αλλά και βεβαίως στα δημοσκοπικά ευρήματα που μας δείχνουν ένα ενισχυμένο. Οπότε ο στόχος τώρα είναι στις ευρωεκλογές να είστε δεύτερη δύναμη, να έρθουμε και σε αυτή την πρωτοβουλία που υπήρξε το Σαββατοκύριακο με την συνάντηση όλων των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων στην Αθήνα, έτσι. Ιδρύθηκε αυτή η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση, τι ακριβώς είναι? Ναι, τι ακριβώς είναι, για εξηγήστε μας λίγο. Η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση είναι μια μορφή περιφερειακής συνεργασίας κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όχι μόνο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στοχεύει στο να ενισχύσει την πάλη των κομμουνιστικών κομμάτων, αλλά και των εργαζομένων του λαού στις χώρες της Ευρώπης, γιατί σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί τα κοινά προβλήματα. Ταυτόχρονα, οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν τις δικές τους συμμαχίες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με τη στρατηγική την οποία επεξεργάζεται και υλοποιούν τα κράτη-μέλη που προσπαθεί να ενισχύσει τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και να ταχύσει περισσότερο το λαϊκό εισόδημα και τους μισθούς, τις συντάξεις, τα υπόλοιπα κοινωνικά δικαιώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα και εμείς εκτιμάμε ότι έχει μεγάλη σημασία τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που συμφωνούμε σε μια σειρά από συγκεκριμένες αρχές και σε ένα, θα το λέγαμε, σε ένα βασικό επίπεδο διεκδικήσεων, με κοινό τρόπο να μελετήσουμε τα προβλήματα, να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, να παρέμβουμε, να οργανώσουμε καλύτερα την αντεπίθεσή μας ενάντια στην σφοδρή επίθεση του κεφαλαίου σήμερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο. Γιατί μελετώντας τα οικονομικά στοιχεία, είναι προφανές ότι βαδίζουμε σε μια νέα βαθιά καπιταλιστική οικονομική κρίση και προσανατολίζονται οι αστικές κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε τρόπο να τη φορτώσουν τις πλάτες της εργατικής τάξης. Θα είναι σωστό όμως να αξιοποιήσει ο κόσμος, να αξιοποιήσουν οι πολίτες αυτή την ευρωκάλπη για να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση για τα εσωτερικά προβλήματα? Δεν θα έπρεπε να πηγαίνουμε διαβασμένοι για τα ευρωπαϊκά θέματα σε αυτή την κάλπη και να ψηφίζουμε με τέτοια κριτήρια? Κοιτάξτε, κυρία Βεζάλη, ποια είναι δηλαδή τα ευρωπαϊκά κριτήρια που θα μπορούσε κανείς να θέσει? Δεν είναι κριτήριο το οποίο πρέπει να κριθεί και στις ευρωεκλογές η κατάσταση που επικρατεί με το κόστος της ενέργειας, για παράδειγμα, στη χώρα μας. Γιατί, για παράδειγμα, η τεράστια κλιμάκωση των τιμών και η αύξηση των τιμολογίων της ενέργειας σχετίζεται, για παράδειγμα, με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η οποία είναι σε υλοποίηση ευρωενωσιακής στρατηγικής. Τι σχετίζεται με την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, που τον έχουν εγκρίνει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και άλλα κόμματα όπως η Ελληνική Λύση των Ευρωκοινοβουλίων, που πρημοδοτεί με τεράστια
κεφάλαια με εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ στις εταιρείες των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, έτσι ώστε να ενισχύουν και να πουλάνε αυτές τις γυμνές τιμές, για παράδειγμα, αυξάνοντας την τιμή. Ή χωρίς να κουβεντιάσεις πηγαίνοντας και ευρωεκλογές, βγάζοντας έξω την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί με τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Mm-hmm. Όταν, για παράδειγμα, μία σειρά, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές διαπραγματεύσεις και σε κάποιες άλλες υπάρχει ο καθορισμός του μισθού με νομοθετική απόφαση. Όπως υπάρχει και η δική μας χώρα με μια αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με το νόμο αξιών. Καθορισμός του μισθού με νόμο. Δεν λέει πουθενά η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν τοποθετείται, για παράδειγμα, υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, φτάνει στο απαράδεκτο σημείο να αναγνωρίζει ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού με νόμο αποτελεί κάπως εθνική παράδοση των κρατών μελών. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο οδηγά στους μισθούς πείνας, στους οποίους βλέπουμε, τις ελάχιστες αυξήσεις, οι οποίες καταπληγούνται από τον πληθωρισμό. Ή μπορείς εσύ να μην θέσεις σαν ζήτημα και κριτήριο ψήφου το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοένα και περισσότερο θέλει, εκτός από τις στρατιωτικές επεμβάσεις, τις ελληνικές επεμβάσεις που διεξάγει για μέσου του ΝΑΤΟ, θέλει να αποκτά ολοένα και περισσότερο τη δική της στρατηγική αυτονομία για να παρεμβαίνει σε τρίτες χώρες, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, σε βάρος των δικαιωμάτων των λαών των χωρών αυτών. Δηλαδή, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και σε εθνικό επίπεδο έχουν σχέση με τις ευρωεκλογές. Πολύ περισσότερο δίνεται η δυνατότητα στον ελληνικό λαό σε αυτή τη φάση να ενισχύσει το ΚΚΕ, το οποίο ακριβώς επειδή είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια ένωση των καπιταλιστών και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, σε αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα, όπως έχει πολλές φορές αποδειχθεί και τώρα τελευταία, με πολλά παραδείγματα, θέλετε να συζητήσουμε κάποιο συγκεκριμένο, δυναμώνει τη δική του τη δυνατότητα, του λαού δηλαδή και των εργαζομένων, να γνωρίζει τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, να προετοιμάζει τον αγώνα του, να έχει περισσότερες πιθανότητες να έχει κατακτήσει. Μάλιστα. Τώρα, επειδή υπάρχει και πιθανότητα να πάμε με διαφορετικό εκλογικό σύστημα, τι λέτε εσείς στο αν συμφωνείτε, αν τελικά αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του μέσα στο Δεκέμβρη. Σας βρίσκει σύμφωνο να σπάσουν σε 5 περιφέρειες τα ψηφοδέλτια? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό που θα καταλήξει η κυβέρνηση. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ πάντοτε για όλες τις εκλογικές μάχες έχουμε ταχθεί και συνεχίζουμε να ταυτόμαστε αταλάντωτα υπέρ της απλής και αναλογικής ψήφου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά ότι δεν μπορεί να υπάρχει όριο 3, 5 κτλ. Δεν μπορεί, γιατί αυτό οδηγεί σε ενώθευση του εκλογικού αποτελέσματος και σε ψήφους διαφορετικών βαρυτήτων. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχουν ενισχύσεις μπόνους, δεν μπορεί να υπάρχει μια κατηγοριοποίηση της ψήφου η οποία θα οδηγεί στο να δίνεται διαφορετικό αποτέλεσμα στην κατανομή των εδρών από εκείνο το οποίο θα πρέπει να δίνεται με βάση την δύναμη που έχει ένα κόμμα. Παίρνει ένα κόμμα σε εκλογές. Πράγμα το οποίο το είδαμε, αν θέλετε, και στις εθνικές εκλογές που γίνανε με άλλο εκλογικό νόμο, η πρώτη εκλογική μάχη του Μαΐου, άλλο η επόμενη του Ιουνίου. Το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, για το ΚΚΕ, ενώ αυξήσαμε τις εκλογικές μας, τις βουλευτικές έδρες στο Εθνικό Κοινοβούλιο και φτάσαμε τις 21, κανονικά, εάν είχαμε απλή αναλογική, αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμη περισσότερο. Αντίστοιχα, για ό,τι αυτό σημαίνει, για τα υπόλοιπα κόμματα. Είχε κόμματα τα οποία ενδεχομένως θα έμπαιναν στο Κοινοβούλιο, πράγμα το οποίο θα αποτελούσε, αν θέλετε, και μέσα σε αυτό το αντιδραστικό, γιατί εμείς δεν έχουμε θέμα να το πούμε, ότι και η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μορφή της δικτατορίας της αστικής τάξης. Ακόμα και σε αυτά τα πλαίσια όμως θα μπορούσε να υπάρχει ένα καλύτερο καθρέφτισμα της λαϊκής ψήφης. Αυτό το κόμμα που ετοιμάζονται να φτιάξουν ο κ. Τσακαλώτος με την κυρία Αξιόγλου, αν τελικά αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να κατέβουν στις ευρωεκλογές, πιστεύετε ότι μπορεί να έχει τύχει να ανακόψει τη δυναμική που έχετε αναπτύξει εσείς? Γιατί λέει θα είναι ένα αριστερό κόμμα. Κοιτάξτε, κυρία Τεντζαλή. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να σκεφτεί.
είναι δυνατόν ποτέ. Δηλαδή, γιατί τώρα γίνεται και μια προσπάθεια, ξέρετε, μέσα από αυτές τις κινήσεις αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ ή των διασπάσεων κτλ. Γίνεται και μια προσπάθεια από μέρους του στελεχικού του δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ να αναβαπτιστεί, να ψάχνει μια κολυμπήθρα του Σιλόαμ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να ξεκλειφθεί από τις αμαρτίες του ως διακυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Μα είναι δυνατόν ποτέ οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι διατέλεσαν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι άσκησαν σκληρή, έφεραν νέα μνημόνια, το τρίτο μνημόνιο, συνέχισαν να εφαρμόζουν τα μνημονιακά μέτρα των τύπων, έφεραν τα ματωμένα πλεονάσματα, άφησαν τη φορολογία σε κλάδους, στους αυτοαπασχολούμενους κτλ. Στη συνέχεια προσέδωσαν ακόμη στενότερα τη χώρα μας στο ΝΑΤΟ. Ήταν αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν το κείμενο της στρατηγικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, το οποίο ενέχει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία. Μίλησαν για τις δεκάδες νέες βάσεις, τις οποίες παραχωρήθηκαν στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ, καθιστώντας τη χώρα μας ακόμα περισσότερο στόχο. Κάλεσαν, αν θέλετε, τις νατοϊκές αρμάδες στο Αιγαίο, δίθεν για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Είναι ποτέ δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα στελέχη, να θέλουν σήμερα να πλασαριστούν σαν αριστεροί? Γιατί εμείς ξέρουμε, αν και με αυτή την έννοια δεν υποκούμε τον όρο, αλλά αριστερά στην Ελλάδα έχει μερικές συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, πάλι ενάντια στο ΝΑΤΟ και τους συμπεριληπτικούς πολέμους. Για παράδειγμα, πάλι για την βελτίωση των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, των εργατικών δικαιωμάτων. Πάλι για την υγεία, το δικαίωμα στην λαϊκή υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία. Είναι επιλογές με τις οποίες συγκρούστηκαν όταν βρίσκονταν στη διακυβέρνηση. Και αυτό δεν ήταν θέμα μνημονιακών απαιτήσεων. Ήταν θέμα συμφωνίας στη στρατηγική κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας προς όφελος των ομίλων. Ή στην πράσινη ανάπτυξη. Ήταν εκείνοι οι οποίοι προχώρησαν στην απολιγνητοποίηση και έχουν ευθύνη για όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα. Άρα λοιπόν εμείς λέμε, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ψάχνει λύσεις στα προβλήματά του σε κάποια ανασύνθεση του σοσιαλδημοκρατικού χώρου, γιατί είναι ένας χώρος το ίδιο αμαρτωλός με το φιλελεύθερο χώρο, με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος άσκησε τη διακυβέρνηση σε βάρος του λαού και υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων όλα αυτά τα χρόνια. Άρα και όποιο νέο σχήμα προκύψει από αυτά τα υλικά είναι από χέρια του λαού και θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα ο μόνος τρόπος πραγματικά για εκείνους οι οποίοι έχουν στο νου τους περίοδους περασμένων εποχών, δικαιώματα τα οποία απολάμβανε τότε ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία. Ένας δρόμος υπάρχει. Αυτός ο δρόμος είναι να ενταχθούν στο εργατικό λαϊκό κίνημα, να συσπηρωθούν στα σωματεία, στα συνδικάτα, μαζί με άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές, εκεί να συναντηθούν και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τους κομμουνιστές, και να παλέψουν για συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, για τους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, για την κατάργηση των απαράδεκτων ειδικών φόρων κατανάλωση στο ρεύμα και στα καύσιμα που έχουν εκτοξεύσει πραγματικά το κόστος, για να καταργηθεί ο απαράδεκτος αντιλαϊκός έμφυα, για να μην υπάρχει εμπλοκή της Ελλάδας στα εμπεριαλιστικά σχέδια και στους συμπεριαλιστικούς πολέμους, για καμία εμπλοκή σήμερα στον πόλεμο που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή, για την καταδίκη της σφαγής του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ, το οποίο θέλω να τονίσω, το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, όλες τις διακυβερνήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στήριξαν και πρημοδότησαν και ενίσχυσαν τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις μαζί του. Σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και παρά το γεγονός ότι από το Δεκέμβρη του 2015 με διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, η οποία δεν έχει τεθεί ποτέ σε εφαρμογή ούτε από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα πιστεύουμε χρειάζεται οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι της πόλης, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν χωρίς προσωπικό ή μετά συμβοηθούνται μέλη της οικογένειας, άλλοι κλάδοι που έχουν μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχόλησης, όπως είναι οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, να συναντηθούν σήμερα με το ριζοσπαστικό κίνημα, με τους κομμουνιστές, τους άλλους αγωνιστές και να απαιτήσουν να πάρει πίσω η κυβέρνηση, να ανατραπεί το απαράδεκτο προεδρικό νομοσχέδιο, το οποίο προς όφελος πάλι των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων, οι οποίοι έχουν φοροαπαλλαγές κατοχυρωμένες ακόμη και στο Σύνταγμα της χώρας, θυμίζω οι εφοπλιστές
έχουν εθελοντική φορολογία, πράγμα το οποίο καμία κυβέρνηση, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν άγγιξε, να παλέψουν σήμερα για να ανατραπεί αυτή η απαράδεκτη κίνηση που θα τους βάλει να πληρώνουν ακόμη και διπλούς φόρους για να συγκεντρώνουν περισσότερο χρήμα. Μάλιστα. Για τα ματωμένα πλεονάσματα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τουντάλη, και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και εκείνοι που θαυμαστούν να έχουν τις κεραίες τους πεντωμένες. Υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο και στις 22 αύριο. Μήνα για το, αύριο για το απαράδεκτο προληπτικό νομοσχέδιο και στις 29 του μήνα που έχουν μεγάλες απεργίες οι υγειονομικοί για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει περιέλθει η λαϊκή υγεία. Στις 27 του μήνα που τα συνδικάτα συντονίζουν τη δράση τους για όλα αυτά τα λαϊκά προβλήματα που περιγράψαμε πριν, για να τονίσω ότι δεν μπορεί να προκύψουν θετικές εξελίξεις, δεν μπορεί να κερδίσει ο λαός σε αυτή τη φάση, αν δεν είναι ο ίδιος συμμέτοχος στην πάνη που διεξάγεται. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Νικολάου, Αλαβάνος, ευρωβουλευτής ΚΚΕ. Να είστε καλά.